αυτό που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα, την περίοδο της Άνοιξης, ήταν κάτι πρωτόγνωρο, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να το προβλέψει κανείς. Ναι. Αυτό που προσπαθήσαμε ήταν να προσαρμοστούμε στα νέα αυτά δεδομένα και να αντιμετωπίσουμε αφενός το χρονικό διάστημα το οποίο βιώναμε τις όποιες απαγορεύσεις υπήρχαν σχετικά με την διάδοση και τα έκτακτα μέτρα για τον κορονοϊό. Από την άλλη όμως, οφείλαμε ως Δήμος να είμαστε έτοιμοι προκειμένου να δημιουργήσουμε τις συνθήκες τις οποίες θα είναι όλα έτοιμα την επόμενη μέρα να έχουμε μια κανονικότητα, να υποδεχθούμε τους τουρίστες, είτε αυτοί είναι Έλληνες, είτε είναι από το εξωτερικό. Σίγουρα, ως Δήμος, αυτό που κάναμε και είμαστε χαρούμενοι ήταν να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο το δικαίωμα που μας έδωσε η νομοθεσία περί εφαρμογής μέτρων όσον αφορά την ελάφρυση των επιχειρήσεων. Πολλές φορές αυτό που δώσαμε προς τον κόσμο και προς τα έξω και με δηλώσεις του Δημάρχου μας, του κ. Σημανδυράκη, ήταν ότι είναι μια περίοδο στην οποία ο Δήμος Χανίων θα αναλάβει το κόστος που του αναλογεί σχετικά με τη συμμετοχή σε αυτό το κόστος και σε αυτές τις ζημιές που θα δημιουργηθούν αυτή την εποχή για τους επιχειρηματίες. Ναι. Έχουμε λάβει μέτρα ελάφρυνσης, είτε αυτά έχουν να κάνουν με απαλλαγή από τέλη, είτε αυτά έχουν να κάνουν με μειώσεις ενοικίων δημοτικών κτηρίων, είτε ακόμα και σε όσον αφορά την διαχείριση του κοινόχρηστου χώρου. Στο όριο που μας το επιτρέπει ο προϋπολογισμός μας και η νομοθεσία, αυτό που μπορώ ξεκάθαρα να τοποθετηθούμε και να πούμε, είναι ότι καταλαβαίνουμε τις δύσκολες αυτές συνθήκες και θα είμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις. Πρόκειται για μέτρα, κύριε Αλόγλου, με συγχωρείτε, πρόκειται για μέτρα τα οποία θα συνεχίσουν να έχουν κάποια ισχύ και τους επόμενους μήνες, ή έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο για την περίοδο τώρα, την τουριστική σεζόν εν μέσω πανδημίας? Κοιτάξτε, θα επιδιωχθεί, αυτό θέλω να ρωτήσω, θα επιδιωχθεί να πάρουν ένα πιο σταθερό χαρακτήρα τα μέτρα οικονομικού χαρακτήρα τα οποία έχετε δώσει στους καταστηματάρχες, στους επιχειρηματίες, αλλά και στους δημότες? Σίγουρα, η διάθεσή μας είναι στο μέτρο που είναι δυνατόν και μας επιτρέπει ο προϋπολογισμός μας, ναι, να συνεχίσουμε να βοηθάμε και να ενισχύουμε την ρευστότητα και την λειτουργία των επιχειρήσεων. Αυτό όμως δυστυχώς καθορίζεται από την κεντρική διοίκηση και μέσα από το νομοθετικό πλαίσιο. Στα όρια λοιπόν αυτά που μας δίνει το πλαίσιο αυτό, εμείς είμαστε θετικοί στο να εφαρμόσουμε μέτρα ελάφρυνσης. Τονίζω όμως πάντοτε, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με τον προϋπολογισμό μας και τα όρια που βάζει τα χρονικά η νομοθεσία. Σίγουρα έχουμε κάνει ερωτήματα, σίγουρα έχουμε ζητήσει διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή. Υπάρχουν μέτρα τα οποία έχουμε εφαρμόσει και έχουν χρονικό ορίζοντα, τέτοια όπως είναι για παράδειγμα η απαλλαγή στα τέλη ηλεκτροφωτισμού για την περίοδο στην οποία αναστέλλεται η λειτουργία των καταστημάτων. Όμως για τη φετινή περίοδο έχουμε λάβει μέτρα μείωσης τελών στο ανώτατο όριο που μας επιτρέπει η παρέμβαση από την νομοθεσία. Έχουμε λοιπόν φέτος απαλλαγή κατά 50% μείωση στα τέλη ηλεκτροφωτισμού, αλλά και ευνοϊκές ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του κοινόχρηστου χώρου όπου αυτό επιτρέπεται. Το θέμα είναι να διευκολυνθούν και οι δημότες, κύριε Αλόγλου, και δεν ξέρω βέβαια αν έχετε λάβει μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση όσον αφορά τους πολίτες, τους δημότες. Δυστυχώς, όσον αφορά τους δημότες, ναι, πλην των επιχειρήσεων, τα όρια που δίνει η νομοθεσία είναι συγκεκριμένα και δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε μειώσεις που έχουν να κάνουν με αυτά. Όμως θα δεχτείτε κι εσείς και θα συμφωνήσετε, θέλω να πιστεύω μαζί μου, ότι σε μια περιοχή η οποία είναι τουριστική, και δεν μιλάμε μονάχα για τα Χανιά αλλά για όλη την Κρήτη, mm-hmm, το να ενισχύεις και να βοηθάς τη λειτουργία των επιχειρήσεων έμεσα είναι και μια ένεση και για την εργασία, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι που εργάζονται στα όρια του Δήμου μας, σε επιχειρήσεις που είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου μας, σαφώς και ενισχύονται μέσα από την εξασφάλιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Μακάρι, μακάρι, και έχουν γίνει ερωτήματα προς την κεντρική διοίκηση, μακάρι να μπορούσαμε να παρεμβούμε πιο άμεσα και πιο ενεργά όσον αφορά τους δημότες μας. Όπου αυτό επιτρέπεται, να είστε σίγουροι ότι το έχουμε εξασφαλίσει και το έχουμε εφαρμόσει πλήρως. Φοβάστε κάτι για την τουριστική σεζόν η οποία έρχεται, ότι κάτι μπορεί να στραβώσει, κάτι μπορεί να μην πάει καλά, αλλά ωστόσο να βρίσκεστε σε ένα συγκεκριμένο βαθμό ετοιμότητας για να ανταπεξέλθετε στις ανάγκες και των ιδιοκτητών των καταστημάτων εστίασης και των ξενοδόχων, αλλά και των πολιτών? Κοιτάξτε, υπάρχουν πλαν B, ας πούμε, να το πω έτσι απλά?
Το καλύτερο που μπορούμε να δώσουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι να δεχτούμε μια κατάσταση και να ελπίσουμε ότι οι τουρίστες οι οποίοι πρόκειται να επισκεφθούν την χώρα μας, την πόλη μας, την Κρήτη μας, θα το κάνουν χωρίς φόβο και θα τους δοθεί αυτή η δυνατότητα να συμβεί. Ξέρετε, το να διαχειριστούμε τον τουρισμό δεν μπορεί να δημιουργηθεί καμιά δικλίδα ασφαλείας σε τοπικό επίπεδο. Σίγουρα σαν Δήμος είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι δεν είμαστε από τις πόλεις οι οποίες είχαν χτυπηθεί εισαγωγικά από τον κορονοϊό. Παρόλα αυτά όμως είναι διασυνοριακές οι συμφωνίες που γίνονται περί ανταλλαγής πληθυσμών όσον αφορά το τουριστικό προϊόν. Εύχομαι και ελπίζω τέτοιου είδους πιέσεις και αποφάσεις να δοθούν σε επίπεδο κρατών και να δοθεί η δυνατότητα να επισκεφθούν τη χώρα μας αλλοδαποί τουρίστες. Σίγουρα είναι μια δύσκολη κατάσταση αυτή που βιώνουμε. Χειρότερο Plan B από αυτό που ζούμε τη φετινή περίοδο δεν νομίζω να υπάρχει. Έχουμε να διαχειριστούμε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό. Όμως ας έχουμε θετική ενέργεια. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά μέχρι τη λήξη της τουριστικής σεζόν και δεν θα υπάρξουν νέα δεδομένα σχετικά με τα υγειονομικά όσον αφορά τον κορονοϊό, τα οποία θα δημιουργήσουν άλλες συνθήκες στην τουριστική αγορά. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα δοθεί δυνατότητα να έρθουν πτήσεις από το εξωτερικό και να μπορέσουμε να υποδεχθούμε τουρίστες έστω και σε αυτήν την μικρή χρονική περίοδο την οποία θα λειτουργήσει φέτος το τουριστικό προϊόν. Μάλιστα, κύριε Αλόγλου, έχοντας βεβαίως και την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Οικονομικών, θα μπορούσαμε εδώ πέρα να συζητάμε επί ώρες γενικότερα για το προφίλ των Χανίων ως προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που έχω να σας ρωτήσω σίγουρα είναι και δεν έχει να κάνει τώρα με τον τουρισμό. Θέλω να σας πω γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία δήλωσης όλων των αδήλωτων τετραγωνικών του παρελθόντος. Βρίσκεται μια διαδικασία σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα. Δεν ξέρω πώς πάνε τα πράγματα στα Χανιά και αν υπάρχει τελικά το κίνητρο έτσι ώστε οι ιδιοκτήτες των ακινήτων να κάνουν αυτό που πρέπει και βέβαια να βγουν και κερδισμένοι, απαλλασσόμενοι πλέον από τα χρέη του παρελθόντος. Να ξέρετε ότι ως Δήμος Χανίων και μιας και είμαστε μια νέα δημοτική αρχή για τα Χανιά, ναι, είχαμε εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που έδινε η προηγούμενη ρύθμιση που ίσχυε το δεύτερο εξάμεινο του 2019 και προτρέψαμε φοιτούς δημότες μας να εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα που τους έδινε το νομικό πλαίσιο προκειμένου να διορθώσουν τετραγωνικά σε ακίνητά τους, εκμεταλλευόμενοι τη μη επιβολή προς αυξήσεων κατά την δήλωση αυτών. Αυτό βέβαια δημιούργησε ένα πρόβλημα, καθώς αμέσως μετά τη λήξη της δυνατότητας αυτής ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι από την αρχή του χρόνου του 2020 θα δίνεται τη δυνατότητα διόρθωσης τετραγωνικών χωρίς αναδρομική ισχύ και χωρίς δηλώσεις και χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα. Ήταν κάτι για το οποίο αντιδράσαμε άμεσα με επικοινωνία και επιστολή του κ. Σημανδυράκη, του Δημάρχου Χανίων. Ζητήσαμε να παρέμβει και να αποδώσει δικαιοσύνη σε όλους αυτούς που είχαν έρθει και διορθώσαν τετραγωνικά με προηγούμενες ρυθμίσεις, μιας όπως και συνεχίζουν να πληρώνουν έτσι όλες τις προσαυξήσεις του παρελθόντος. Νομίζω είναι μια κάτι το οποίο δεν στέκει, είναι κάτι το οξύμορο όσον αφορά τους δημότες. Άρα εύλογες και οι όποιες αντιδράσεις δημιουργήθηκαν στο παρελθόν, δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίσατε. Έτσι ακριβώς. Άμεσα ενεργήσαμε ως δημοτική αρχή, ναι, επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο Εσωτερικών, ζητήσαμε τη διόρθωση αυτής της αδικίας, γιατί πρόκειται όντως για μια αδικία σε όποιους οικειοθελώς είχαν έρθει με τους προηγούμενους νόμους και το δικαίωμα των ρυθμίσεων να διορθώσουν τετραγωνικά. Έχει βγει εγκύκλειος, η οποία από το Υπουργείο Εσωτερικών έγινε κατανοητό αυτό, και έχει βγει εγκύκλειος η οποία δίνει το δικαίωμα να διαγραφούν προηγούμενες μη καταβληθήσεις δόσεις σε όσους έχουν κάνει ρύθμιση και δόσεις, να διαγραφούν λοιπόν αυτές οι δόσεις έτσι ώστε να απονεμηθεί μια δικαιοσύνη σχετικά. Τώρα, όσον αφορά τη ρύθμιση η οποία είναι σε ισχύ μέχρι 30 του Ιουνίου, δεν γνωρίζουμε αν θα δοθεί κάποια παράταση. Νομίζω είναι και το σημαντικό και πρέπει να το κρατήσουν και οι τηλεθεατές και οι ιδιοκτήτες όλων των ακινήτων. Μέχρι 30 Ιουνίου λοιπόν είναι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των αδήλωτων τετραγωνικών. Πολύ σημαντικό.
Έτσι, πολύ σωστά το τονίζετε, γιατί παρόλο που ακούγεται ότι θα δοθεί κάποια παράταση στη ρύθμιση αυτή, δεν έχει βγει κάτι επίσημα, οπότε εμείς κρατάμε αυτή την καταληκτική ημερομηνία, 30 λοιπόν του Ιούνιου. Έχουν δυνατότητα όλοι οι δημότες σε όλη τη χώρα και μάλιστα στο Δήμο Χανίων να διορθώσουν τετραγωνικά σε σχέση με αυτά που είναι δηλωμένα στα Μητρώα του Δήμου Χανίων και σε σχέση, σε σύγκριση με αυτά που δηλώνονται, τα πραγματικά που δηλώνονται είτε στο Ε9. Είναι μια εύκολη διαδικασία. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα που ηλεκτρονικά και με τους κωδικούς TaxisNet μπορεί να εισέλθει ένας ενδιαφερόμενος και με έναν απλό συμψηφισμό και μια απλή αίτηση να κάνει το αίτημά του για τη διόρθωση των τετραγωνικών. Αυτομάτως αυτό δεν σημαίνει εκαθάριση, αλλά του δημιουργεί το δικαίωμα στο να ενταχθεί σε αυτήν τη ρύθμιση και όταν αυτή θα εκαθαριστεί, θα δει τις διαφορές αυτές των τετραγωνικών στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Σαφώς λοιπόν πρέπει να το εκμεταλλευτούν αυτό οι δημότες μας, καθώς δεν θα χρεωθούν με αναδρομικές χρεώσεις, ούτε όμως με προσαυξήσεις και πρόστιμα, παρά μονάχα θα διορθωθούν τα τέλη από εδώ και στο εξής, στο μέλλον. Σε κάθε άλλη περίπτωση, με τη λήξη αυτής της ρύθμισης, ναι, δυστυχώς, σε περίπτωση ελέγχου που διαπιστωθούν διαφορές, η αναδρομικότητα, οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα είναι δεδομένο ότι θα εφαρμοστούν και βέβαια τα χρηματικές οφειλές που θα οφείλουν οι δημότες θα είναι πολλαπλάσιες αυτών που θα δημιουργηθούν με αυτή τη ρύθμιση. Κύριε Αλόγλου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης καταρχάς και για τη συζήτηση την οποία κάναμε και για το μέλλον των Χανίων. Να είστε καλά, εις το επανειδήν λοιπόν.